Το 1814, τρεις άσημοι μέχρι τότε άντρας, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλοφ, επιχείρησαν το εθνικότερο τόλμημα της ιστορίας της νεότερης Ελλάδος. Ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία που είχε σκοπό την ανάσταση του γένους. Μέσα σε λίγο καιρό η εταιρεία απλώθηκε παντού όπου ακουγόταν η φωνή του έθνους και χτυπούσε μέσα στα στήθη η καρδιά ελληνική. Μια τέτοια καρδιά αγνά ελληνική χτυπούσε και εκεί κάτω. Ήταν η καρδιά της Κύπρου, του θρηλυκού αυτού ακρίτατου ελληνισμού. Και χτυπούσε αιώνες τώρα σε πείσμα απέσιων κατακτητών που έκαναν το παν για να την νεκρώσουν. Πώς ήταν λοιπόν δυνατόν να μην μάθει το τρανό μυστικό και η καρδιά εκείνη? Και το έμαθε. Μια μέρα πάτησε το πόδι του στη Μεγαλόνισο ο πρώτος απεσταλμένος της φιλικής που μίλησε τον Αρχιεπίσκοπο και άλλους. Λίγο καιρό αργότερα, στα 1818, τρεις-τέσσερις καινούργια απεσταλμένοι της έφτασαν στο πολυβασανισμένο νησί. Η φιλική αυτή, για λόγους ασφαλείας, δεν φιλοξενήθηκαν στην Αρχιεπισκοπή, αλλά έμειναν στην ελληνική σχολή που ήταν απέναντι από την Αρχιεπισκοπή. Λίγο καιρό αργότερα έφτασε στην Κύπρο ο Μετσοβίτης φιλικός ύπατρος και γνώρισε από κοντά τον περίφημο δεσπότη. Με τι βαθιά συγκίνηση θα άκουσε ο φλογερός ιεράρχης τα νέα για την προπαρασκευή της Επαναστάσεως. Δάκρυα θα κύλησαν από τα μάτια του όταν ο ύπατρος θα του είπε ότι η ώρα της εθνεργεσίας έφτασε. Το όραμα της αναστημένης πατρίδας ηλέκτρισε το φλογερό αρχιεπίσκοπο. Ο πόθος της ελεύθερης Κύπρου φλόγησε την καρδιά του. «Αχ Θεέ μου, και να το έβλεπε στις μέρες του τούτο το καλό». Αλλά η Κύπρος είναι τόσο παράμερα, τόσο μακριά από τη μάνα της. Και μόνο αυτό, γύρω-γύρω είναι ζωσμένη από την Τουρκιά. Όλα αυτά έκαναν τον ηγέτη του νησιού να μιλήσει με φρόνηση στον απεσταλμένο της φιλικής. Του είπε πως θα ήθελε και η Κύπρος να πάρει τα άρματα στο χέρι. Του μίλησε για τον πόθο του να μπει επικεφαλής των σκλάβων. Του θύμισε όμως και τη δύσκολη θέση του νησιού. «Μόλις κάνουν πως ξεσηκώνονται, οι Τούρκοι μιλιούνια στρατό θα μεταφέρουν από τη Μικρά Ασία, τη Συρία, την Αίγυπτο». Από τη μια μεριά η φιλελεύθερη καρδιά του Κυπριανού διψούσε πολεμική δράση, αλλά τα κτυπήματά της τα έπνιγε η αυστηρή συνέστηση του ποιμενάρχου χιλιάδων ψυχών. Ας είμαστε βέβαιοι πως η ψυχή του Εθνάρχη πεζόταν αληθινό δράμα. Αν όμως η Κύπρος δεν μπορεί αμέσως να πάρει το καριοφύλι στο χέρι, θα συμπαρασταθεί τις ώρες τούτες της μεγάλης προετοιμασίας, προσφέροντας κάθε βοήθεια, λέει ο Κυπριανός στον ύπατρο. Την ίδια γνώμη έχουν και οι προεστοί του νησιού. Όλοι συμφωνούν να στείλουν στον Υψηλάντη χρήματα για την οργάνωση της παιδείας και τις ανάγκες του αγώνα που ετοιμάζεται. Ο απεσταλμένος της φιλικής, γυρίζοντας πίσω, κάνει γνωστές τις προθέσεις του Εθνάρχου και των προκρήτων της Κύπρου στον Υψηλάντη. Και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δίνει εντολή στον Αντώνιο Πελοπίδα που θα πέρναγε από την Κύπρο γυρίζοντας από την Αίγυπτο να παραλάβει τις δωρεές των Κυπρίων πατριωτών. Ο Κύπριος Εθνάρχης άρχισε την αποστολή εφοδίων στον Έλληνα αρχηγό. Και ο Υψηλάντης με συγκίνηση τα σκόρπιζε στα παλικάρια που αγωνιζόντουσαν για να αποτινάξουν το ζυγό τους. Σε αυτή τη δουλειά βοήθησε και ένας άλλος φιλικός που χτύπησε την πόρτα της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου στις αρχές του 21. «Ποιον θέλεις?» τον ρώτησε ο υπηρέτης που του άνοιξε. «Θέλω να δω αμέσως το Μακαριότατο», του απαντά. «Δυστυχώς ο Μακαριότατος είναι άρρωστος και δεν δέχεται κανένα». «Είναι ανάγκη. Είμαι ο Μιχαήλ Γλυκής. Πες του ότι του φέρνω το φάρμακο από την Κωνσταντινούπολη». Ο υπηρέτης υποχωρεί. Ανεβαίνει και αναγγέλει τον ξένο. Ο αρχιεπίσκοπος που δεν δεχόταν κανένα ως τότε, μόλις άκουσε τη φράση «φέρνω το φάρμακο από την Κωνσταντινούπολη», φωνάζει αμέσως επάνω το Γλυκή. «Γιατί τάχα?» «Διότι η φράση που μίλαγε για το φάρμακο από την Κωνσταντινούπολη ήταν το μυστικό σύνθημα που συνέδεε τη φιλική και τον Κύπριο ιεράρχη». Ο Γλυκής ανέβηκε επάνω και αφού έμειναν μόνοι και έκλεισαν την πόρτα, άρχισαν την κουβέντα.
«Μακαριότατε, έρχομαι από την Κωνσταντινούπολη», του είπε ο φιλικός. «Οι προετοιμασίες είναι στο τέλος. Όλοι περιμένουν τη μεγάλη ώρα». Με χαρά και συγκίνηση ο Κυπριανός ακούει τα ευχάριστα νέα και ζητά να μάθει κάθε λεπτομέρεια για την προετοιμασία της ευλογημένης στιγμής που έρχεται. Σε λίγο η κουβέντα γυρίζει στην Κύπρο. «Και εδώ τι γίνεται, μακαριότατε?» τον ερωτά ο Γλυκής. «Εμείς, παιδί μου Μιχάλη, προσπαθούμε να μείνουμε Έλληνες και συγχρόνως βοηθούμε και τα αδέρφια μας. Μαζεύουμε χρήματα, συγκεντρώνουμε ζωοτροφές και τα στέλνουμε στον καλό». Αυτό ήταν το ψευδώνυμο του Υψηλάντη. «Ο Θεός να σας χαρίζει χρόνια, μακαριότατε», λέει γεμάτος ενθουσιασμό ο φιλικός. Τις επόμενες μέρες ο Γλυκής γνωρίζεται με τους μοιημένους προκρήτους και βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της αποστολής εφοδίων στην Ελλάδα. Γρήγορα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Κάποια ανοιξιάτικη ημέρα στην Αρχιεπισκοπή φτάνει το μεγάλο μαντάτο. Ο Υψηλάντης κήρυξε την Επανάσταση. Ξεσηκώθηκε και ο Μοριάς. Ο Κυπριανός καλεί αμέσως τους δεσποτάδες και τους πρόκριτους να συσκεφτούν. «Σας κάλεσα σήμερα», τους είπε, «για να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει. Η πατρίδα άδραξε τα όπλα. Τι θα κάνουμε εμείς εδώ κάτω?» Μερικοί προϊστοί ενθουσιώδεις, φλογεροί, ζητούν να ξεσηκωθεί και η Κύπρος. «Πρέπει και εμείς, δεσπότη μου λένε, να πάρουμε τα άρματα. Να πολεμήσουμε, να διώξουμε τους Τούρκους». «Όλοι το θέμε αυτό», είπε τότε ο Μητροπολίτης Πάφου. «Αλλά είναι δυνατόν να πετύχει μια τέτοια εξέγερση?» Ακολουθεί μεγάλη συζήτηση. Μερικοί υποστηρίζουν την κήρυξη επαναστάσεως. Οι περισσότεροι όμως είναι διστακτικοί. Τοποθούν, αλλά βλέπουν και τις δυσκολίες. Στο τέλος ο Εθνάρχης με βουρκωμένα μάτια τους λέει: «Αδέρφια μου, δεν είναι ακόμα καιρός να ξεσηκωθούμε. Αν το κάνουμε θα πάρουμε πολλούς στο λαιμό μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κοιμίζουμε τους Τούρκους και ας ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη στιγμή». Έτσι τέλειωσε το συμβούλιο. Και όλοι τους, δεσποτάδες και προεστοί, γύρισαν στον τόπο τους καθένας. Στο μεταξύ το μεγάλο μήνυμα φτερουγίζει πάνω από πόλεις και χωριά, από λαγκάδια και βουνά, και η Κύπρος αναταράσεται. Παντού, μικροί, μεγάλοι, νέοι και γέροι, συζητούν για την Επανάσταση. Καθέναν που φτάνει από την Ελλάδα τον περικυκλώνουν και ζητούν να μάθουν νέα από τον αγώνα. Τα παλικάρια στα κρυφά κατεβάζουν τα όπλα, τα γυαλίζουν για να τα έχουν έτοιμα τη μεγάλη ώρα. Μερικοί μπαίνουν στα καράβια και φεύγουν, τραβούν για την Ελλάδα, πάνε να πολεμήσουν τον Τούρκο. Αλλά είναι καιρός να δούμε πώς αντιμετώπισαν οι Τούρκοι τη φωτιά που σιγόκαιγε τότε στην Κύπρο. Για να αντιδράσει η πύλη βρήκε μια λύση. Ή μάλλον βρήκε έναν άνθρωπο να στείλει στην Κύπρο, που το όνομά του θα μείνει γραμμένο με μαύρα γράμματα στη ματοβαμμένη ιστορία του νησιού. Λεγόταν Κιουτσούκ Μεχμέτ Πασάς. Το πρώτο του όνομα ήταν Παρατσούκλη, που το πήρε από τους συμπατριώτες του, γιατί ήταν Κιουτσούκ, δηλαδή κοντούλης. Αλλά όσο μπόι του έλειπε, τόσο κακή ψυχή είχε. Ήταν μια μαύρη καρδιά ο καινούριος διοικητής. Ένας τρομερός μισέλληνας. Και γι' αυτό θεωρήθηκε το πιο κατάλληλο όργανο από την πύλη που ζητούσε να εξασθενήσει την εξουσία και τη δύναμη του Αρχιεπισκόπου και να δέσει πιο γερά την ασκλάβο τη σκλάβα. Και πράγματι, ο Σουλτάνος δεν έπεσε έξω. Ο Μεχμέτ άφησε την πόλη και κατέβηκε στο όμορφο νησί με ένα πρόγραμμα. Να πνίξει στο αίμα κάθε απόπειρα του ραγιά να σηκώσει κεφάλι. Για να το πετύχει αυτό έπρεπε να θέσει εκτός μάχης τους ηγέτες του νησιού, τους προϊστούς και τον κλήρο. Ήξερε καλά πως αυτή ήταν η ψυχή κάθε ξεσηκωμού. Τούτη του τη γνώμη την ενίσχυσαν και τα τελευταία γεγονότα του Μοριά. Στην Αγία Λαύρα ο δεσπότης είχε σηκώσει τη σημαία της Επαναστάσεως. Παντού ο κλήρος ήταν επικεφαλής των σκλάβων που ζητούσαν να κερδίσουν την ελευθερία τους. Γι' αυτό και ο Μεχμέτ, μόλις πρωτοπάτησε το πόδι του στην Κύπρο, το μάτι του το κάρφωσε στον Αρχιεπίσκοπο και στους άλλους κληρικούς. Αυτοί χωρίς άλλο ήταν και εδώ οι υποκινητές και οι εμψυχωτές κάθε επαναστατικής προσπάθειας. Γι' αυτό αυτούς έπρεπε πρώτα να ξεπαστρέψει.
Στις σκέψεις του και στα σατανικά του σχέδια, ο Μεχμέτ βρήκε σύμφωνους και τους αγάδες του νησιού. Και δικός τους πόθους ήταν να βγάλουν από τη μέση τον Μιλέτ Μπασί, τον Ραγιάδων και τους άλλους Μητροπολίτες. Και δικό τους όνειρο ήταν να ξεκάνουν το άνθος της Λεβεντογενήτρας Κύπρου. Αλλά το ξεπάστρεμα των προϊστών, του κλήρου και ιδίως του Αρχιεπισκόπου δεν ήταν και τόσο εύκολο. Ο Κυπριανός ήταν πρόσωπο σεβαστό, όχι μόνο σε όλους τους Ραγιάδες, αλλά και σε πολλούς Τούρκους. Ήταν ο προστάτης και ο πατέρας των ορφανών και των φτωχών, ο φύλακας άγγελος του τόπου. Για να φύγει από τη μέση ένας τέτοιος άνθρωπος, θα έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία που δεν άργησε να φανεί. Στις αρχές της Ελληνικής Επαναστάσεως, ένα εμπορικό καράβι πλεύρισε στο λιμάνι της Λάρνακας. Κανείς δεν υποψιάστηκε πως ανάμεσα στα άλλα εμπορεύματά του ήταν και αρκετές επαναστατικές προκηρύξεις που έφερνε στο νησί ο αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησεύς. Μόλις πάτησε το πόδι του στην Κυπριακή γη, ο Θησεύς τράβηξε και τη Λευκωσία. Από εκεί άρχισε τη δουλειά. Σκόρπισε παντού τις προκηρύξεις του που καλούσαν τους Έλληνες να ξεσηκωθούν. Δυστυχώς όμως η δουλειά αυτή δεν φαίνεται να έγινε με όση σύνεση και προφύλαξη απαιτούσαν οι δύσκολοι καιροί και οι προκηρύξεις του μεγάλου αγωνιστή άρχισαν να παραπέφτουν εδώ και εκεί. Έτσι γρήγορα έπεσαν και στα χέρια των Τούρκων που παρακολουθούσαν με άγρυπνο μάτι κάθε κίνηση των Κυπρίων. Τις πήγαν τρομαγμένοι στους αγάδες τους και αυτοί με τη σειρά τους τις έστειλαν στον Κιουτσούκ. Μόλις ο Μεχμέτ πήρε στα χέρια του την προκήρυξη, αμέσως ρίχτηκε να τη διαβάσει. Καθώς τα μάτια του πέρναγαν πάνω στις γραμμές εκείνες που μίλαγαν για τον πόθο των σκλάβων να αναπνεύσουν ξανά αέρα ελευθερίας, το μελαμψό του πρόσωπο κυτρίνησε. Ένας άγριος θυμός φούσκωσε τα σωδικά του. «Ακούσε εκεί! Να θέλουν να επαναστατήσουν οι άπιστοι!» φώναξε και χτύπησε δυνατά το χέρι του πάνω στο τραπέζι του. Και σε λίγο, «Τώρα θα τους δείξω εγώ τη δύναμη του Κιουτσούκ Μεχμέτ!» Και δείχνει τη δύναμή του, διατάσσοντας αμέσως τη σύλληψη του ατρόμητου αρχιμανδρίτη. Οι γενίτσαροι ανακαλύπτουν το σπίτι που κρυβόταν. Κάνουν αλλεπάλληλες έρευνες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τότε συλλαμβάνουν το γιο του σπιτονικοκύρη. Του ζητούν να προδώσει το Θησέα. Το νεαρό Κυπριοτόπουλο αρνείται. Τον βασανίζουν. Πάλι αρνείται. Και οι βασανισμοί συνεχίζουν τα μαρτύρια έως ότου το παιδί ξεψυχά. Στο μεταξύ, ο ατρόμητος Νεγέρτης αφήνει την Κύπρο, γυρίζει πίσω στο Μοριά και πολεμά για την ελευθερία του. Σαν έμαθε ο Μεχμέτ πως ο Θησέας του ξέφυγε από τα νύχια του, έγινε θηρίο και ανανέωσε την απόφασή του να ξεπαστρέψει τον Αρχιεπίσκοπο και τους προκρήτους που είχαν βοηθήσει το Θησέα. Κάθισε λοιπόν και έγραψε ένα έγγραφο στο Σουλτάνο. «Πολυχρονεμένα μου Σουλτάνε», του έλεγε, «οι γιαούρδες της Κύπρου σηκώνουν κεφάλι. Θέλουν, λένε, τη λευτεριά τους. Το σαράι μου κινδυνεύει. Οι αγάδες σου κι εγώ φοβόμαστε μη μας φάξουν. Γι' αυτό, πολυχρονεμένε, στείλε μου αμέσως στρατό και ένα φερμάνι για να σκοτώσω τους πρόκριτους του νησιού και τους δεσποτάδες του». Η πύλη, μόλις πήρε το έγγραφο του Κιουτσούκ, διέταξε τον αιμοβόρο Πασά της Άκρης να στείλει στην Κύπρο 4.000 στρατό. Έτσι και έγινε. Ο Πασάς περιμάζεψε όσο στρατό μπόρεσε από τη Μικρά Ασία και τη Συρία και τον έστειλε στο όμορφο νησί.
Ο Σουλτάνος όμως δεν αρκέστηκε να αυξήσει τη στρατιωτική δύναμη του Πασά του. Για να ικανοποιήσει τον Κιτσούκ, αλλά συγχρόνως και για να μην του δώσει πλήρη ελευθερία, δεν του έδωσε τότε την άδεια να σκοτώσει τους κληρικούς και τους πρόκριτους, μόνο του έστειλε φερμάνι για τον αφοπλισμό των Ελλήνων. Το απαντητικό αυτό έγγραφο της πύλης δυσαρεστεί τον Μεχμέτ, χωρίς όμως και να τον κάνει να παραιτηθεί από τα σχέδιά του. Απλώς αναβάλει για λίγο καιρό την εκτέλεση του αιμοβόρου του Ονείρου. Στο μεταξύ στέλνει παντού το φυρμάνι του αφοπλισμού με την αυστηρή διαταγή ότι όποιος αρνηθεί να υπακούσει στη διαταγή του πολλοχρονεμένου Σουλτάνου να φυλακίζεται και η περιουσία του να δημεύεται. Με τις αυστηρές αυτές εντολές, ο Μεχμέτ περίμενε ότι κάποια αντίδραση θα παρουσιαζόταν που θα του έδινε την ευκαιρία να σφάξει τους δεσποτάδες και τους πρόκριτους του νησιού. Αλλά και σε αυτή του την προσδοκία έπεσε έξω ο αιμοβόρος Πασάς. Στις 23 Απριλίου του 1921 ο αφοπλισμός έγινε με τάξη. Κανένα επεισόδιο δεν σημειώθηκε. Παρ' όλα αυτά, ο Μεχμέτ δεν έλεγε να αφήσει ήσυχος τους Έλληνες. Κάθε μέρα γινόταν και πιο άγριος. Έσφαζε δυστυχισμένους ανθρώπους, εναντίον των οποίων έκανε να επαναληφθούν παλιές κατηγορίες που είχαν εκδικαστεί χρόνια πριν. Έτσι πετύχαινε ένα διπλό σκοπό. Να θησαυρίζει και να πείθει την πύλη ότι σχεδιαζόταν επανάσταση που αυτός κατόρθωνε να καταστήλει. Συγχρόνως, τα άτακτα στήφη του Πασά της Άκρης από όπου πέρναγαν ρήμαζαν τον τόπο. Έκλεβαν, άρπαζαν, λαιλατούσαν. Η κατάσταση αυτή χειροτέρευσε όταν ο κυβερνήτης ενός πλοίου που ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη έφερε το μαντάτο ότι ο Σουλτάνος κρέμασε ανήμερα το Πάσχα τον Έλληνα Πατριάρχη και σκότωσε τους δεσποτάδες και τους πρόκριτους. Τούτη η τραγική είδηση για τον απαγχωνισμό του Ραγιά Βεκυλή, αντιπροσώπου των Ραγιάδων Γρηγορίου του Πέμπτου, διαδόθηκε αστραπιαίως σε όλο το νησί. Στο άκουσμά της φρίκη ένιωσαν οι ασκλάβοι της σκλάβη και χαρά ο βάρβαρος Κιουτσού και οι αγάδες που αποφάσαν να ετοιμάσουν και αυτοί τις προγραφές τους. Και πράγματι, λίγες μέρες κατόπιν, ο Μεχμέτ με τους συμβούλους του διπλοκλειδωμένοι στο σαράι του γράφουν τα ονόματα των προκρήτων που πρέπει να πληρώσουν με τη ζωή τους τον πόθο του λαού της Κύπρου να ζήσει ελεύθερος. Πάνω-πάνω στον τρομερό αυτό κατάλογο βάζουν τα 7 ονόματα του Αρχιεπισκόπου, των Επισκόπων και πολλών άλλων κληρικών. Κατόπιν ακολουθούν τα ονόματα των προκρήτων, των δημογερόντων και των πλουσίων. Όλα μαζί φτάνουν τον αριθμό 486. Τις προγραφές αυτές ο Κιουτσούκ διαβιβάζει αμέσως με ένα εμπιστό του στην Κωνσταντινούπολη για να τις εγκρίνει ο Σουλτάνος. Στο μεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στέλνει στις 16 Μαΐου 1821 μια εγκύκλιο στο ποιμνιό του. Το έγγραφο αυτό είναι το τελευταίο γραπτό μήνυμα στα παιδιά του.
Ο πόνος του Εθνάρχη που βλέπει να σκοτεινιάζει ο εθνικός ορίζοντας, αλλά και η θερμή του πίστη στο δυνατό Κύριο, ξεχυλίζουν μέσα στις γραμμές αυτές που χάραξε το τίμιο χέρι του λίγες μέρες πριν από το θάνατό του. «Επαρούσε στιγμέ», γράφει, «όπου παραπάσαν ελπίδα και εξέφνης μας περιεκύκλωσαν, μας υποχρεώνουν να σας δώσομεν τας χρεωστουμένας πατρικάς μας συμβουλάς και νουθεσίας. Προπάντων τέκνα αγαπητά, χρεωστούμεν να προστρέξομεν στο άπειρον έλεος του Αγίου Θεού με τα συντετριμμένης καρδίας και μετανοίας δια να παραβλέψει τας αμαρτίας μας και να αφιερώσουμεν τας ελπίδας μας εις το ανεξιχνίαστον πέλαγος της ευσπλαχνίας του και η πάνσοφος αυτού παντοδυναμία θέλει οικονομήσει τα συμφέροντά μας». Με τέτοια θερμά λόγια στάλαζε την παρηγοριά στις πονεμένες ψυχές των Ελλήνων ο άκαμπτος αγωνιστής της ελευθερίας. Την πίστη στο κρατεό μετελαμπάδευε στις καρδιές των Κυπρίων ο ιερομάρτης της πιο ευγενικής ιδέας. Αλλά ας αφήσουμε για λίγο το νησί και ας δούμε τι απέγιναν οι κατάλογοι με τα ονόματα των μελοθάνατων κληρικών και προκρήτων που έστειλε ο Κιουτσούκ στο διβάνι. Η πύλη, χωρίς δισταγμό, επικύρωσε με έγγραφο διάταγμα τον κατάλογο που είχε στείλει ο Κιουτσούκ. Το έγγραφο αυτό διέτασε όχι μόνο το φόνο των προγεγραμμένων, αλλά και τη δίμευση των περιουσιών τους. «Ένας δρόμος σωτηρίας υπήρχε», τέλειωνε το διάταγμα, «ο εξισλαμισμός. Όποιος ήθελε να θυσιάσει την πίστη του, θα γλίτωνε απ' όλα». Σατανική χαρά νιώθει ο Κιουτσούκ, καθώς λίγο παίρνει στα χέρια του το σουλτανικό διάταγμα που του έδινε την άδεια να σφάξει το άνθος της μαρτυρικής Κύπρου. Κι όμως, ο θρασίδηλος Πασάς δεν τολμά μόνος του να αναλάβει την ευθύνη της εκτελέσεως της σουλτανικής αποφάσεως. Φοβάται την εξέγερση του λαού. Γι' αυτό συγκαλεί μυστικό συμβούλιο των αγάδων του τόπου και τους ανακοινώνει εμπιστευτικά την απόφαση της πύλης. Κατόπιν τους δηλώνει πονηρά ότι τάχα κατά τη γνώμη του θα αρκούσε να σκοτώσουν τις αρχιερείς και τους κυριότερους προκρήτους για να εξασφαλιστεί η ησυχία στον τόπο. Οι αγάδες όμως δεν συμφωνούν. Ζητούν να εκτελεστεί ακέραια η σουλτανική διαταγή για να αρπάξουν τις περιουσίες των προγεγραμμένων. Στο τέλος ο Κιουτσούκ κάνει πως υποχωρεί και έτσι αποφασίζεται η τρομερή σφαγή. Τις επόμενες μέρες ο Μεχμέτ προχωρεί στο απέσιο έργο του με σπάνια δολιότητα. Εκδίδει προκήρυξη εκ μέρους του Σουλτάνου προς τους χριστιανούς του νησιού, στην οποία εκφραζόταν η δήθεν σουλτανική ευαρέσκεια για την τάξη και την ευπίθεια με την οποία έγινε ο αφοπλισμός και συγχρόνως διατάσσονταν οι επιτόπιες αρχές να προστατεύουν τη ζωή, την τιμή και την περιουσία των Ελλήνων. Με την προκήρυξη αυτή, ο κατακτητής ήθελε να ρίξει στάχτη στα μάτια των Ραγιάδων για να πετύχει ανενόχλητα το σφάξιμο των αθώων. Ταυτοχρόνως, καλούσε ο Κιουτσούκ στη Λευκωσία όλους τους αρχιερείς του νησιού, τους ηγούμενους των μοναστηριών, επίσημους κληρικούς και δημογέροντας για να συντάξουν δήθεν κοινά ευχαριστήρια γράμματα στο Σουλτάνο για την πατρική του μέριμνα για το λαό. Μόλις ο αρχιεπίσκοπος μαθαίνει τις ύπουλες αυτές ενέργειες του Μεχμέτ, φωνάζει κοντά του όσους πρόκριτους ήταν στη Λευκωσία για να συσκεφτούν. «Παιδιά μου», τους λέει συγκινημένος, «ίσως για τελευταία φορά συγκεντρωνόμαστε εδώ. Ο Κιουτσούκ έχει σκοπό να βάλει μαχαίρι». Τα λόγια του ταράζουν τους πρόκριτους. Δεν νοιάζονται τόσο για τον εαυτό τους, όσο για τον Εθνάρχη. Τις σκέψεις τους τις διατυπώνει ο φιλικός Γλυκής. «Μακαριότατε», του λέει, «όπως είπατε, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όλοι κινδυνεύουμε, αλλά ίσως περισσότερο εσείς. Και αν πιάσουν εσάς, όλα σβήνουν, χάνονται. Γι' αυτό πρέπει να φύγετε». «Παιδί μου, Μιχάλη», τον διακόπτει ο Κυπριανός, «εγώ δεν πρέπει να το κουνήσω από εδώ. Αν κοιτάξω τη ζωή μου, πολλοί χριστιανοί θα χαθούν. Εσείς, παιδιά μου, φύγετε, κρυφτείτε. Μην πάτε που σας καλεί ο Μεχμέτ». Αλλά δεν απόσωσε τα λόγια και στο δρόμο ακούστηκαν άγριες φωνές και αντάρα. Οι Τούρκοι έζουσαν την αρχιεπισκοπή. «Θάνατος! Θάνατος στους γκιαούριδες!» αλάλαζαν. Οι πρόκριτοι σκόρπισαν. Όσοι δεν πρόλαβαν να κρυφτούν, πιάστηκαν και σύρθηκαν έξω.
Τον αρχιεπίσκοπο δεν τον έπιασαν, δεν είχαν διαταγή. Την ίδια τύχη είχαν και όσοι από τους κληρικούς και δημογέροντες ξεκίνησαν ανύποπτοι από τις πόλεις τους για να κατεβούν στην πρωτεύουσα που τους ζητούσε ο Πασάς. Στο δρόμο πιάστηκαν και σύρθηκαν στα δεσμοτήρια. Τις ίδιες μέρες συνελήφθηκαν και όσοι δεν ξεκίνησαν για τη Λευκωσία, γιατί υποπτεύθηκαν τον κίνδυνο και ρίχτηκαν στις φυλακές. Ο Εθνάρχης με πόνο παρακολουθεί τα θλιβερά αυτά γεγονότα και περιμένει ώρα με την ώρα και τη δική του σειρά. Περιμένει χωρίς τα σύννεφα του φόβου να σκιάζουν τον ουρανό της ψυχής του. Τον αντίον μάλιστα, με ψηλά το κεφάλι βαδίζει στο θάνατο. Το ακατάβλητο αυτό θάρρος του φανερώνεται και στη συνομιλία του με τον περιηγητή Κάρν, που τον επισκέφτηκε στον αρχιεπισκοπικό μέγαρο της Λευκωσίας μετά τις συλλήψεις των Ελλήνων προκρήτων. «Ο θάνατός μου δεν απέχει πολύ», λέει κάποια στιγμή ο αρχιεπίσκοπος τον ξένο. «Ξέρω ότι δεν περιμένουν παρά την κατάλληλη ευκαιρία για να με θανατώσουν». «Αλλά τότε, γιατί μέσα σε τόσους κινδύνους δεν φροντίζετε για τη σωτηρία σας και δεν εγκαταλείπετε το νησί?» τον ρωτά ο Ευρωπαίος. Στο ερώτημα αυτό, ο Εθνάρχης ανασηκώνεται και κάθεται καλύτερα στο κάθισμά του. Ρίχνει μια ματιά γεμάτη αποφασιστικότητα στο συνομιλητή του και του επαναλαμβάνει τα υπέροχα λόγια που είχε πει και στον Γλυκή. «Θα μείνω να προσφέρω κάθε δυνατή προστασία στον πληθυσμό της Κύπρου μέχρι της τελευταίας μου πνοής και έχω απόφαση να πεθάνω μαζί του». Οι θαυμάσιες αυτές απαντήσεις του Κυπριανού είναι ηχό της περίφημες απαντήσεως του ήρωα Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, που λίγες μέρες πριν είχε βροντοφωνεί στη βασιλεύουσα. «Αυτό που μου ζητείς είναι αδύνατο», είχε πει ο Γενάρχης στον Παπαρηγόπουλο που τον παρακαλούσε να φύγει. «Ξέρω πολύ καλά πως άμα φύγω εγώ από εδώ, ο Σουλτάνος θα κατασφάξει τους χριστιανούς. Η ώρα της φυγής μου θα ήταν αρχή σφαγής για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη. Είμαι πατριάρχης για να σώσω το λαό μου, όχι για να τον ρίξω στα μαχαίρια της γενιτσαριάς. Ο θάνατός μου ίσως χρησιμεύσει περισσότερο από όσο θα ωφελούσε η ζωή μου». Με έμβλημα την υπέροχη αυτή απόφαση, βάδισε στο μαρτύριο και στο θρίαμβο ο γενάρχης του γένους των Ελλήνων, ο μάρτυρας πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Με την ίδια ανδρεία και την ίδια αποφασιστικότητα θα βαδίσει και ο Κύπριος Εθνάρχης στη θυσία για τη γλυκιά του πατρίδα, την πεντάμορφη Κύπρο, τώρα που η θύελα ξεσπά.